Το πλαστικό καταστρέφει το περιβάλλον. Χρειάζεται 5 δευτερόλεπτα για να παραχθεί, 5 λεπτά να χρησιμοποιηθεί και 500 χρόνια για να διαλυθεί ή καλύτερα να αφομοιωθεί. Από την 1η Ιουλίου του 2018 τέθηκε σε εφαρμογή η Ευρωπαϊκή Οδηγία για χρέωση της πλαστικής σακούλας μεταφοράς στους χώρους πώλησης αγαθών, όπως είναι οι υπεραγορές, τα μπακάλικα, οι φούρνοι και τα περίπτερα, με τη χρέωσή της να ανέρχεται στα 6 σεντ. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία έχει ως στόχο τη μείωση χρήσης της πλαστικής σακούλας. Από αυτές εξαιρούνται οι λεπτές πλαστικές που μπαίνουν μέσα τρόφιμα, όπως είναι τα φρούτα και τα λαχανικά. Στη φουταρία είναι λίγο δύσκολο να αποδεχθούν τα νάιλα, γιατί έρχεται ο κόσμος, πρέπει να πιάσει το νάιλον του, να βάλει τα φταρτά του μέσα, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Οπότε είναι αναγκαίο κακό. Υπάρχει το χάρτινο σακουλί. Τα χτά διαστήματα φέρνουμε κάπως, αλλά δεν τα προτιμούσε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στη φουταρία τις σακούλες αυτές, οι οποίες είναι επαναχρησιμοποιούμενες, δηλαδή βάζει ο πελάτης μέσα τα φρούτα ή τα φταρτά του, τα πλυνίσκει και δεν χαλά. Υπάρχει, ξαναφέρνει την και ξαναχρησιμοποιεί την, ώστε αποφεύγουμε το πλαστικό. Οι πολίτες φαίνεται ότι έχουν ανταποκριθεί θετικά στο μέτρο αυτό, αφού από την 1η Ιουλίου μέχρι και σήμερα η χρήση της πλαστικής σακούλας έχει μειωθεί κατά 80%. Δηλαδή, 4 στους 5 καταναλωτές δεν χρησιμοποιούν τις πλαστικές σακούλες, αλλά τσάντες πολλαπλής χρήσης για να μεταφέρουν τα ψώνια τους. Συναντήσαμε πολίτες τη στιγμή που έκαναν τα ψώνια τους και μας είπαν ότι έχουν μαζί τους τις πλήστες φορές επαναχρησιμοποιημένες τσάντες για τα προϊόντα που αγοράζουν. Εσείς εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε πλαστική σακούλα για τα ψώνια σας? Όπου είναι απαραίτητο. Άμα δεν είναι απαραίτητο, κάποτε τα κρατώ στο χέρι, κάποτε σακούλα δική μου ή της υπεραγοράς. Σπάνια. Μόνο να μάνε φέρω μαζί μου, ας πούμε. Σαν τώρα, ναι, να χρησιμοποιήσω. Οράζουμε τις. Αλλά γιατί? Γιατί να τις οράζουμε? Δεν βλέπω καμιά ουσία. Διότι πάλι είναι πλαστικές. Κατάλαβες? Εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί να τις οράζουμε? Τις οικολογικές προσπαθώ, οικολογικές πρώτα απ' όλα. Θεωρείτε ότι είναι ένα μέτρο το οποίο μπορεί να βοηθήσει για το... Ναι, προσπαθώ και εγώ και με την ανακύκλωση, ότι το πλαστικό του ή άλλοι, προσπαθώ να το ανακυκλώνω όλα. Πλαστικές και χάρτινες. Περισσότερο τις χάρτινες. Εσείς για τα ψώνια σας χρησιμοποιείτε πλαστικές σακούλες? Ποτέ. Πρωτού είναι ο νόμος, πάντα είχα στη τσάντα μου μια μικρή τσαντούλα και παίρνω μαζί μου από το σπίτι μου. Είμαι πολύ εναντίον της πλαστικής σακούλας και χαίρομαι που έγινε και νομοθεσία. Χρησιμοποιώ πλαστικές σακούλες, ναι. Κάθε φορά που ψωνίζετε ή έχετε και μαζί σας κάποιες φορές? Τις περισσότερες φορές έχω, αλλά άμα χρειαστεί κάτι έξτρα θα πάρω μία το πολύ. Έχουμε αγοράσει οικολογικές. Είναι θέμα να γίνει στον καθένα στην είδηση να αποφεύγει το πλαστικό όσο γίνεται. Η Ευρώπη παράγει 25 εκατομμύρια τόνους πλαστικών απορριμμάτων. Το 2010 ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης χρησιμοποίησε 198 πλαστικές σακούλες. Μέχρι το 2030, όλες οι πλαστικές συσκευασίες που διατίθενται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι επαναχρησιμοποιήσιμες ή ανακυκλώσιμες. Με τον τρόπο αυτό θα περιοριστούν τα πλαστικά απορρίμματα και τα θαλάσσια απορρίμματα, ενώ θα επιβραδυνθεί και η διάδοση των μικροπλαστικών. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το θέμα μας, η χρήση